Καλησπέρα από το apola.gr. Μετά το αποτέλεσμα που βρήκε σε ισοπαλία τις δύο ομάδες, Μελίσια και Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, έχουμε εδώ μαζί μας τον προπονητή της ομάδας της Ελπίδας, κύριο Βάλσαμο. Κύριε Βάλσαμο, πείτε μας σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, εν τέλει ήταν θετικό από τη στιγμή που μείναμε πίσω στο σκορ. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί. Ο αντίπαλος μπήκε καλύτερα, πάταγε καλύτερα. Δεν βγήκανε τα πράγματα που είχαμε πιάσει, είχαμε συζητήσει. Στη συνέχεια όμως και μετά την ανάπαυλα, τα παιδιά δείξαν έναν άλλο χαρακτήρα, άλλο πρόσωπο, προσπαθήσανε πάρα πολύ. Κάνανε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο νομίζω ότι πλέον κυριαρχήσαμε, ισοφαρίσαμε, παλέψαμε και στο τέλος βέβαια το παιχνίδι έγινε πολύ αμφίροπο και θα μπορούσε και η αντίπαλη ομάδα να το κερδίσει, όπως θα μπορούσαμε και εμείς πολύ εύκολα να το κερδίσουμε. Για τις επόμενες αγωνιστικές έχετε να σκεφτείτε κάποια ντέρμπι που θα ακολουθήσουν? Για μας δεν υπάρχει ούτε εύκολος αντίπαλος, ούτε να υποτιμήσουμε κάποιον. Βλέπουμε όλες τις ομάδες και κάθε Κυριακή, κάθε αγωνιστική με το ίδιο πρόσωπο. Έτσι ξεκινήσαμε, η στόχη μας είναι να φτιάξουμε μια καλή ανταγωνιστική ομάδα, οπότε πάλι όλα τα παιχνίδια θα τα δούμε σαν πάρα πολύ ανταγωνιστικά και πάρα πολύ δύσκολα. Σε σχέση με την περσινή ομάδα έχουν γίνει καινούργιες προσθήκες, πολλές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ μας. Από πέρσι ουσιαστικά 4 παίχτες είναι οι πιο ενεργοί, να το πω έτσι, που συνήθως ξεκινάνε στην εντεκάδα. Είμαστε καινούργια ομάδα, έχουμε αρκετά νέα παιδιά από την Ακαδημία μας που θέλουμε να τη στηρίξουμε. Οπότε παιχνίδι με το παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι, χρόνο με το χρόνο θέλω να πιστεύω ότι θα γινόμαστε καλύτεροι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στους επόμενους αγώνες. Καλά, σας ευχαριστώ.